Και από τη μια διαγραφή που δεν είναι διαγραφή, ε, στι, στην άλλη την διαγραφή που δεν είναι διαγραφή, και είναι αποβολή. Γεια σας, κύριε Ευσταθείο μου. Γεια σας, καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Βοηθήστε με σας, παρακαλώ, πάρα πολύ. Εσάς είναι αποβολή δική σας, δεν είναι διαγραφή. Ξέρετε, παίζουμε με τι λέξει. Δεν ξέρω, μπορεί yeah. να κρύβεται και ο Άλεξης, Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αλλά το θέμα είναι το εξή, Ότι η αποβολή σημαίνει ότι εσεί μπορείτε να εγγραφείτε ύστερα από ένα χρόνο. Όχι, είναι διαφορετικό. Ah. Δεν δικαιού, Σε αποβάλλουμε, σε διαγράφουμε και όχι μόνο σε διαγράφουμε, δεν δικαιούσε καν να υποβάλει αίτηση. Αν δεν περάσει ένα χρόνο. Αυτό λέω. Σε ένα χρόνο μπορείτε όμω. Ναι. Αν, α, υπάρχουν και κάποιε φορέ που σε διαγράφω, αλλά σου δίνω και την ευκαιρία, έλα σε κανένα μήνα να, να το ξαναδεί. Να, ξανα, να το δούμε. Μπα και σε εγκρίνει. Όχι, εσεί είστε. Από μ... εκεί πέρα. Στον ένα χρόνο και μετά. Μετά το χρόνο και αν και φω. Αντιλαμβάνεστε. Νεωμένου βεβαίω λέει η απόφαση ότι θα διαγράψει όλα αυτά τα οποία λε. Άρα... Και γράψεις όλα αυτά που έλεγες για τον Βάσο Λησαρίδη, για την ΕΔΕΚ που γνώρισες, για την απόφαση του, της ΕΔΕΚ εναντία της διζωνικής, για την απόφαση της ΕΔΕΚ για τον πατριωτικό ρεαλισμό, για τη γραμμή της ΕΔΕΚ την οποία συνεχι... συνέχιζε, τόλμησες να υποστηρίξεις ακόμα και όταν εμεί κάναμε την επιλογή μας. Όλα αυτά για να τα συζητήσουμε και να σε εγκρίνουμε. Αυτή είναι η απόφαση. Άρα εσεί τι κάνετε τώρα, Δηλαδή θεωρείτε ότι τι. Εγώ ε? είμαι βουλευτή ναι? διαγεγραμμένο τη ΕΔΕΚ. Είστε βουλευτή διαγεγραμμένο τη ΕΔΕΚ. ΕΔΕΚ. Ούτε ανεξάρτητο είμαι. Ε, ναι, αυτό είναι δηλαδή, Είστε ανεξάρτητο. Όχι, βέβαια. Ανεξάρτητο είναι επιλογή. Όπω είχατε, σα άκουγα με τη συζήτησή σα με τον κύριο Δημητρίου. Ανεξάρτητο είναι θέμα επιλογή. Εγώ έχω διαγραφεί από την ΕΔΕΚ γιατί ακριβώ τηρώ τη γραμμή και τι αρχέ τη ΕΔΕΚ. Να, και α... Είναι και παράδοξο. Σα άκουγα που συζητούσατε. Οι του συναγερμού διέγραψαν κάποια στελέχη του mm. και τον κύριο Χρυστολίδη, διότι. Ε, στήριξαν την υποψηφιότητα του. στήριξαν ναι. την, υποστηρι... ναι. την υποψηφιότητα του εκτό γραμμή ε, ε, του κόμματο. Και εγώ διαγράφηκα διότι. Mm -hmm. διαφώνησα με το κόμμα που στηρίζει τον κύριο Χρυστολίδη, δι, που διαφώνησε με τη γραμμή του κόμματο του. Ναι. Ε, εσείς, αυτά τα παράδοξα και, ναι, αυτά τα εσείς είπατε, και δημοκρατικά. Μάλιστα. Εσεί είπατε από την αρχή ότι ε, όλα αυτά ξεκίνησαν από, μετά από ένα συνέδριο παροδία όπως το χαρακτήρισατε. Ναι, ναι, το οποίο προκάλεσε απαξίωση, κατρακύλα, καταστροφή κτλ. Και, και απαξίωση ε? και κατρακύλα, καταστροφή και φυγόκεντρε ε, δυνάμει. Οι οποίε φαίνονται οι φυγόκεντρε δυνάμεις από τον αριθμό των συναγωνιστών. Οι οποίοι υποστήριξαν άλλους υποψήφιους, όχι μόνο τον Κολοκασίδη, τον Γιώργο τον Κολοκασίδη. Και βεβαίως και καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Και αν πάτε σε μια τοπική, την τελευταία τοπική, του τελευταίου χωριού, σε αριθμόν, mm -hmm. του τελευταίου χωριού, mm -hmm. θα το διαπιστώσετε και εκεί. Δυστυχώ αυτή είναι. Αυτή την ΕΔΕΚ. Αυτή την ΕΔΕΚ έχουμε σήμερα, δυστυχώ. Η θέση του, της ΕΔΕΚ απέναντι στην uh, Διζωνική Ομοσπονδία, όπως, uh, όπως λέτε, ήταν, ή, ήταν και το πιο σημαντικό uh, στην δική σας την απόφαση. Τι έπαιξε ρόλο εσείς. Και εχείς, αυτό, είναι, σας να, πω γιατί. Επειδή ο κύριος Χρυστοδελίδης δεν είπε ποτέ ότι είναι εκτός πλαισίων της ΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΟ. Uh, δελταο -δελτα Ακριβώς. Δύο τι να. Η κατα... η Ενώ πήγατε, στη... πήγα, πήγατε κόντρα απέναντι στον κύριο Χρυστοδουλίδη ή πήγατε κόντρα τελικά απέναντι ναι, στον κύριο Σιζόπουλο Πήγα γραμμή ναι. με τις θέσεις της ΕΔΕΚ. Δεν έχω κάτι με τον κύριο Χρυστοδουλίδη προσωπικά. Mm -hmm. Τον εκτιμώ, φαντάζομαι με εκτιμά και εκείνο. Mm -hmm. υπάρχει, μια... υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνία, πάντοτε υπήρχε. Mm -hmm. Ε, διαφωνώ όμω με την πολιτική του. Ποια ήταν η πολιτική του. Σε ποιο θέμα πολιτική του, Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα η πατρίδα μου. Μάλιστα, το ο κυπριακό. Τόπος μάλιστα. Μου, ο τόπο μου. Mm -hmm. Γιατί όλα αυτά υπέρ αναπτύξεω και οικονομία και προόδου έχουν σημασία μόνο εάν υπάρχει ελεύθερη πατρίδα mm -hmm. ή υπάρχει πατρίδα. Mm -hmm. Αν είναι να τα έχουμε έτσι, τι θα γινόταν εάν η Κύπρο mm -hmm. δεν τουρκοποιείται, αυτά είναι διαφορετικά. Διαφωνήσα και διαφωνώ με δύο, δύο γεγονότα. Το πρώτο. Η ταύτιση, η απόλυτη προσήλωση στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που για μας ήταν ξέρω, η απόφαση του κόμματος το 2015 είναι η χειρότερη μορφή διουχοτόμησης mm -hmm. γιατί όχι μόνο διχοτόμηση στην Κύπρο αποδέχεσαι την έννοια των δύο κρατών αλλά το ένα κράτος μπαίνει ε, στα πόδια του άλλου και όταν λέμε κράτος εννοούμε το ψεδοκ... η Τουρκία μέσω του κράτου, ναι, ναι. αν είναι δυνατό, αυτοί να αποτελέσουν το... Το συνεταίρο μα, το αποτέλεσμα τη εισβολή και κατοχή. Δεν θα συζητήσουμε τώρα γιατί δεν είναι Αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να δω. Ναι, ναι, ναι. ναι και, και το, το άλλο. δεύτερο είναι ότι επί 9,5 χρόνια κατηγορούσαμε και ήμασταν απέναντι στην πολιτική του Νίκο Αναστασιάδη στο Κυπριακό, κυρίω στο Κυπριακό, αλλά mm -hmm. και σε άλλου τομεί, αυτά τα οποία έχουν βγει περί διαφθοράς και όλα mm -hmm. αυτά. Επί 9,5 λίγο χρόνια ήμασταν εναντίον, λέγαμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση και ξαφνικά έξι μήνες πριν ε, τις εκλογές, πρόσφατα, τον έναν εκ των εμπνευστών ή των εφαρμοστών της πολιτικής αναστασία. αλλά τον κατεξοχή ε, εφαρμοστή της πολιτικής αναστασίας στον Κυπριακό, τον κύριο Χριστολουδίδη, Αποφάσισε η δέκα να το στήριξει. Υπερπίδησε, γιατί... λέει, τα... Υπερπίδησε ενδεχομένως τα οποιαδήποτε ε, του απομακρύνουν και είναι περισσότερα αυτά που του φέρνουν κοντά. Για yeah, ξέρω ότι του φέρνουν κοντά, δεν ξέρω. Δεν Εσείς εσεί να ξέρετε, εσεί είστε των κομμάτων, δεν είμαι εγώ. Όχι, κοιτάξτε. Πώ <laughs> <φημίζει, laughs> γίνονται Η δηλαδή. ιστορία θυμίζει ναι. όταν ήμασταν παιδιά, πριν πάρα, πάρα πολλά χρόνια, ρωτούσαμε το συγχωρεμένο τον παππού μα, παππού με ποια ομάδα είσαι, στο πόδιο. Και μου έλεγε ο παππούς, έτσι πάντοτε την ίδια φράση, Με γίνει μπουνικάγε μου. Ah. Α. Η πολιτική δεν υπάρχει αφιβολία ότι η απόφαση της ΕΔΕΚ έχει να κάνει μόνο με το γεγονό ότι ο κ. είναι, φαντάζει, είναι πιο κοντά στην εκλογή του Άρα ως θα, θα κερδίσει δημοκρατία. η ΕΔΕΚ Θα και κερδίσει όλ... ένα ανάμιση υπουργείο, κανένα δυο διορισμούς. Αυτή είναι, αυτό είναι αυτό το οποίο προέκριναν με το οποίο εγώ διαφώνησα Άρα και διαφωνώ. Δεν είναι ξεπούλημα, α πούμε, για να μην. Δεν είναι ξεπούλημα, δηλαδή είναι, είναι, η αντίληψη, είναι η αντίληψη της αχ. πολιτικής. Υπάρχουν δύο. Υπάρχει η αντίληψη της πολιτικής ότι πρέπει να είμαστε στην εξουσία, να ασκούμε εξουσία για να κάνουμε και εμεί τα δικά μα. Η πρώτη αντίληψη. Και η δεύτερη αντίληψη κάποιων μοναχικών, οι οποίοι λένε ότι έχουμε πέντε αρχέ, θα τι στηρούμε πέντε αρχέ θα δεστηρούμε. Το να κάνουμε και εμεί τα δικά μα, βέβαια, πάει στα πλαίσια τη διαφθορά, φαντάζομαι. Όχι διαφθορά, α πούμε, την πολιτική μα. Είμαστε και κοντά στην εξουσία. Ό,τι σημαίνει να έχει ένα ανάμιση υπουργείο ή ένα-δυο επίτροπου ή κανένα μέλο σε κανένα διοικητικό συμβούλιο. Αυτό. Αυτοί που μα ακούν, οι τηλεθεατέ, γνωρίζουν πολύ καλά. Ο, ούλια, και, αυτό, μάλιστα, αυτό και αυτό, μάλιστα είναι και αυτά τα οποία έλεγε το ο φανιζόμενος ως πρόεδρος του κόμματο, ο κύριος Σιζόπουλος, σε διάφορες εκδηλώσεις και ομιλίες του, ότι είναι καιρό η ΕΔΕΚ να αναλάβει εξουσία. Και πώ να αναλάβει εξουσία, με το να πάει με τον κύριο Χριστοδούλη. Μέχρι εδώ είναι καλά. Ο κύριος με τον οποίο βεβαίω διαφωνούσαμε 9,5 χρόνια. Μα. Και με τον οποίο διαφωνούμε σε ζήτημα αρχή mm -hmm. συνεδριακής απόφασης συνεδριακή απόφαση του 2015. Όλα αυτά, πραγματικά κυρία Αγαπητού, είναι αυτά τα οποία ζήγησαν και είχα πει ότι προτιμώ να υποστηρίξω την γραμμή του Βάσου Λισαρίδη, την γραμμή τη ΕΔΕΦ που ξέραμε, που ξέρα τόσα χρόνια, γιατί ακριβώ υπάρχει ένα υποψήφιο, ο Γιώργο Κολοκασίδη, που λέει αισθόμουν. αυτά τα οποία λέγαμε τόσα χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Β, βλέπουμε και πάτε με μα, κύ, τον κύριο Κολοκασίδη. <Κι> έτσι, τον έχουμε φιλοξενήσει και εμεί. Θα ξαναέρθουν όλοι οι υποψήφοι. Έτσι, αλλά, ακόμα μία γύρα θα κάνουμε. <Κι> με προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Έστω ε, δεύτερο γύρο, στο δεύτερο γύρο θα δούμε και είναι γεγονός ότι οι εκλογές οι προεδρικές στην Κύπρο είναι συνήθως δύο γύρω. Ναι. Δεν εκλέγεται όπου. Oh. Είναι και αυτό που καλό καμιά φορά πολλού φίλου. Καλό ο Κολοκαδίτη, αλλά δεν θα πάει δεύτερο γύρο. Είναι δεν θα πάει δεύτερο γύρο. Δεν τον ψηφίζει, δεν θα πάει δεύτερο γύρο. Αλλά και η καταγραφή των θέσεων και η αποτύπωση των ναι, θέσεων ναι. του κάθε ενός έχει τη σημασία τους για τον δεύτερο, δεύτερο, δεύτερο γύρο. γύρο. Ωραία. Ναι, το θέμα Λίπο... είναι ότι τρία σενάρια είναι στο δεύτερο γύρο, δεν είναι σωστά παραπάνω. Ενώ για του υποψήφους του ξέρετε. Δηλαδή, ναι. <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. Δεν, έχουμε, δεν τρέφουμε και ψευδεσίσεις, ε, για όνομα του Θεού. Ναι κλείνεται κάπου α πούμε Κοιτάξτε, έχει υπάρχει Ή ο Γιώργος Κολοκασίδης θα βγει δημόσια αύριο να δεν, μετά δε πει, πει. Δεν θα πει ε, Εξ όσο γνωρίζω δεν θα πει ε, Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ο δημοκρατικό Συναγερμός θα εκλέξει πρόεδρο <laughs> Ευχαριστώ <laughs> πάρα πολύ κύριε Αυσταθίου μου Εγώ ευχαριστώ μου. πολύ, να είστε καλά. καλά Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα Να είστε καλά